καθώς είχε νυχτώσει ήδη. Η Γραία είχε κάνει την αμασταγήνη και ήρχισε να ανέρχεται το μονοπάτι, επιστρέφουσα κατοίκον. Στη μέση του δρομίσκου οίκουσε των πλαταγισμών, εστράφηκε και κοίταξε εις το σκότος προς το μέρος όπου ήταν κρυμμένος ο αυλητής. Κοινός ο σουραυλής θα είναι, είπε. Δεν του φτάνει να ξυπνά τους πεθαμένους με τη φλογέρα του, μόνο ρίχνει και βράχια στο γυαλό για να ξεχαζεύει. Σημαδιακός και ατέριαστος είναι και εξακολούθησε τον δρόμο της. Όταν βρέθηκα στην παράσταση που δώσαμε στο νησί, στη Σκιάθο, και πήγα στο μουσείο και είδα και έζησα και κατάλαβα την ασκητική άποψη, τη λιτότητα, την ταπεινότητα του Παπαδιαμάντη, και διάβασα αυτά που έχουν γράψει για αυτόν, ότι λένε μεγάλοι ποιητές ότι λεγόμαστε κι εμείς ποιητές όταν υπάρχει ένας Παπαδιαμάντης, και να τα λέει τώρα να σε φέρεις, ας πούμε, αυτά έτσι. Ή ο Ελίτης να γράφει για αυτόν, ή ο Βάρναλης, τέτοια μεγέθη, και να τον αντιμετωπίζουν ως Άγιο των γραμμάτων. Εκεί κατάλαβα ότι η προσέγγιση του Παπαδιαμάντη πρέπει να γίνει με όση απλότητα και ταπεινότητα μπορεί να έχουμε. Το παιδί, ο 15ετής Χρήστος, ανεψιός του εξαδερφής, δεν επρόφθανε να γεμίζει φιάλας εκ του βαρελίου, να κακοζυγίζει βούτυρον εκ του πίθου, να κενώνει μέλι εκ του ασκού, με την ποδιά υψηλά εις το στήθος περιδεδεμένη, και εξελαριγκίστο να φωνάζει αμέσως εις 8 διαφόρους τόνους και ύψη, λέξην την οποία με τον καιρόν είχε κατορθώσει να κολοβώσει εις αμές, ή τα να συντάμει εις μες, και τέλος να απλοποιήσει εις εες. Με εγωίτευσε. Δηλαδή, μέσα από τις λέξεις, σε αυτή την απαστράπτουσα γλώσσα του Παπαδιαμάντη, έβλεπα εικόνες. Και έτσι σκέφτηκα αργότερα ότι τι ωραίο αυτό το διήγημα, να το ανεβάσω στο θέατρο, αλλά δεν θέλω να το κάνω με πολλούς τοπιούς, σαν αφήγηση, γιατί να κρατήσω τη φόρμα δηλαδή του διηγήματος, γιατί η αφήγηση είναι σαν να μιλάει ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης με έναν τρόπο και διηγείται, βλέπει σαν να βλέπει, ας πούμε, κρυφά την ιστορία αυτού του ανθρώπου, που είναι ένας μετανάστης. Ο Παπαδιαμάντης, στερημένος πολύ από τη ζωή του, συμπλήρωνε την πραγματικότητα με τη φαντασία του. Έζησε περισσότερο μέσα από τα έργα του και τη φαντασία του, ένας στερημένος άνθρωπος, κοινωνικά και περισσότερο ερωτικά, ανέραστος θα έλεγα ότι είναι από ό,τι ξέρουμε, όμως έζησε μεγάλη ζωή, πολλή ζωή και μεγάλους έρωτες μέσα από τα έργα του. Μαζί έπαιζαν εκείνη με τις κούκλες της, τα νινιά και τα πρικιά της, και εκείνος με τα καραβάκια του, τα αρνίδια και τις αποτυνιές του. Εκείνη έπεσε τα συμπεθερικά με δυο ή τρεις άλλες κορασίδες, και αυτός απ' έξω από τον μικρόν απλόγυρον ήκουε τους ψιθυρισμούς και τα κορασιώδη καμώματα, και κολούσε το μάτι του εις τη χαρασμίδα της πόρτας διαναγιδή, όπου την είχαν μανταλωμένη από μέσα κλείσα σε αυτόν έξω. Εσκληρέ και τρίφερε και φύλαχτη. Μία ομάδα ανθρώπων όπως ο Ερίκος Ομπελιές, ο Λάμπρος ο Λιάβας, η Μάνια Παπαδημητρίου, ο Δήμος ο Αυδελιώδης, η Νατάσα Ιζούκα, μαζευτήκαμε. Αυτοί όλοι είναι σαν αδέλφια μου, είναι η οικογένειά μου. Με αγάπη, ο Νίκος ο Πετρόπουλος, και φτιάξαμε αυτό το έργο. Τα δάκρυα της κόρης επίκραναν το κύμα του αλμυρό. Η αναστεναγμή διαλύθηκαν στον αέρα. Και η προσευχή της έπεσε πίσω στη γη, χωρίς να φτάσει στον χρόνο του μεγαλοδύναμου. Ένα λουλουδάκι. Ένα λουλουδάκι αόρατο, μοσχομυρισμένο, φύτρωσε εκεί, ανάμεσα σε αυτούς τους δύο βράχους όπου το λένε. Άνθος του γυαλού. Άνθος του γυαλού. Δουλέψαμε το κείμενο. Όταν λέω δουλέψαμε, απλά το προσαρμόσαμε. Αυτά τα κείμενα δεν χρειάζεται να τα πειράξουμε, γιατί είναι λαϊκά κείμενα. Δηλαδή η γλώσσα αυτή, ιδιαίτερα του Παπαδιαμάντη, ο οποίος χρησιμοποιεί καθαρεύουσα, δημοτική, ντοπιολαλιές. Τα παιδεία έκρουσαν τη θύραν. Να έρθουμε να τραγουδήσουμε, διά!
με τα μίαν στιγμήν οικούσθη ένδοθεν βήμα. Η θύρα ενήχθη και γραία της με μαύρη μαντήλαν προκύψασα, είπε με θλιβεράν φωνή. Όχι, παιδάκια μου, τι να τραγουδίστε από μας, έχουμε κι εμείς κανένα. Καλή χρονίτσα να έχετε και σύρταλβο να τραγουδίστε. Τους έβαλε μία πενταρίτσαν εις την χείραν και τα παιδιά έφυγαν ευχαριστημένα, διότι χωρίς άλλων κόπων η μη την ανάβαση και κατάβαση της κλίμακος εκέρδισαν μίαν πεντάρα. Ήταν αρκετά δύσκολο στην αρχή η εκμάθηση, αλλά όταν μπήκα μέσα στη διαδικασία να καταγραφεί ακριβώς τη μνήμη μου με ακρίβεια η κάθε λέξη, γιατί υπήρχε στόχος γιατί έβαλα αυτή τη λέξη και όχι μια άλλη, έβλεπα ανακάλυπτα τον κόσμο, τι κρυβόταν πίσω από αυτό. Και ήταν και αυτό ένα ταξίδι για μένα. Ο κ. Δημήτρης ο Μπέρδες έτρεχε νεμπρός πίσω. Εκέρνα, νοθευμένα τους πελάτες. Επόλη ξύκικα εις τους αγοραστάς. Με την τρικυμίαν σκορπισμένη στην όψη. Και τη γαλήνη ταμιευμένη εν την καρδία. Γοητευόμενος από τα σφωνά στο θαμόνο. Ενθουσιών από τον κρότον των κερμάτων. Των πιπτόντων δια της άνωθεν οπής ως τα στρουθία εις την παγίδα. Εις το καλός κλειδωμένο σιτάρι. Υπήρχε εκεί ένα πιάνο. Ένα πιάνο σε μια γωνιά. Και όταν γνωρίστηκα με τον συνεργάτη μου, του συνθέτη, τον Λάμπρο, τον Πηγούνη, είδε αυτό το πιάνο και παρήγαγε ήχους οι οποίοι μαζί με την αφήγηση, με τον λόγο, ήταν μια γοητεία όλο αυτό το παραμύθι, αυτό το ταξίδι. Πηγαίνοντας στο μουσείο στη Σκιάθο, η διευθύντρια του μουσείου μας πήρε γιατί θέλαμε να δούμε ακριβώς το σημείο που είναι το μυρολόγιο της Φώκιας. Και μας οδήγησε, κάναμε ρεπεράς στην κυριολεξία, δηλαδή φτάσαμε στον κρεμό, στο μονοπάτι που κατεβαίνει κάτω, που κατέβαινε η Γριά Λούκαινα, μας τα έδειξε, δίπλα που είναι το κημητήρι, ασβεστωμένο ακόμα, όπως μιλάει ο Παπαδιαμάντης, είναι ακόμα μέχρι σήμερα. Το σημείο που η μικρή έπεσε και πνίγηκε, το κοχύλι κάτω που δημιουργείται. Η Φώκη, καθώς είχε έρθει έξω εις τα ρηχά νερά, ύβρε το μικρόν πνιγμένον σώμα της πτωχής ακριβούλας και ήρχισε να το περιτριγυρίζει και να το μυρολογά. Παίχτηκε σε μεγάλα θέατρα, παίχτηκε σε πλατείες χωριών, παίχτηκε σε έφηβους, παίχτηκε σε παιδιά. Οι αντιδράσεις ήταν ίδιες και είναι καταπληκτικό αυτό. Δηλαδή από παιδιά μέχρι τον Πατριάρχη μέχρι και εγώ δεν ξέρω ποιους διανοούμενους είχαν την ίδια αντίδραση, είχαν την ίδια συγκίνηση και την ίδια αισθαντικότητα. Η Γραία Μαρουδίτσα ή της επιθύμη να γίνει το μπαρκάρισμα όσο το δυνατόν νωρίτερα επήρε δύο αβασταγές με ρούχα τα οποία είχε ετοιμάσει και αφού συνονοήθη με το Σιγουράτσα τα σέδωκε εις δύο παιδιά ανιψιούς της να τα κουβαλήσουν κάτω στον Αιγιαλό. Εκεί είναι η βάρκα, είπε ο Καραβοκύρης. Ο Γεωργής κοιμάται μέσα. Ας του φωνάξουν να σηκωθεί, να του παραδώσουν τα πράγματα. Να σηκωθεί, να τρέξει, να την αρπάξει. Η γριά θα του ρηχτεί και αυτός θα πιάσει τη γριά από το λαιμό έτσι. Να την πνίξει, να την πνίξει. Οι καλεσμένοι θα τους υπήξουν και αυτός θα τους κυνηγήσει τότε με ένα σκαλμό, με μια τροποτήρα που μπορεί να αρπάξει μέσα από τη φελούκα. Οι γυναίκες τότε θα βάλουν τις φωνές και ο γαβρός θα προσπαθεί να τα σκαταπραεί. Σιωπάτε, σιωπάτε. Αυτή η θεατροποιημένη αφήγηση έχει το εξής καλό, ότι δεν βλέπουμε ακριβώς τις εικόνες. Εγώ τις αφηγούμε όσο μπορώ, είμαι εκεί με το μυαλό μου και τις αφηγούμε. Αυτό δίνει στο θεατή την ελευθερία να μπορεί να δημιουργήσει ο ίδιος. Δηλαδή να φτιάξει τις εικόνες που είναι οικίες και συγκινησιακά δυνατές για αυτόν. Μέσα από αυτές λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Διαπίστωσα ακόμα και λέξεις που πιθανόν να μην τις ξέρανε ή να μην τις καταλαβαίνανε, παίρνανε το νόημα. Επομένως, παίρνοντας το νόημα, είχαν καταλάβει απόλυτα τι έλεγε το κείμενο. Κυκλοφορούν τα συναισθήματα,
κυκλοφορεί ο μύθος καταρχήν, κυκλοφορεί ακόμα η ματιά του συγγραφέα για την εποχή του, η πολιτική του άποψη, η κριτική του ματιά, η οποία είναι επί της ουσίας, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται αυτός τον κόσμο, πώς βλέπει τον κόσμο δηλαδή ο Παπαδιαμάντης, η νοσταλγία που έχει για το νησί που γεννήθηκε, τη Σκιάθο, γιατί αυτό ας πούμε η ιστορία θα μπορούσε να είναι και μια παιδική του ανάμνηση. Η κουβέντα που συνέχεια μου λένε στην παράσταση αυτή ήταν «Τι ωραίο ταξίδι κάναμε». Και για μένα αυτό είναι η μεγάλη ικανοποίηση.